97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας, Real FM 97,8 στα ραδιόφωνα, με ανοιχτές γραμμές και απόψε. Με τη δεύτερη θα ξεκινήσουμε στην αρχή με την Γεωργία, η οποία είναι ακροάτρια και βγήκε χθες στον αέρα και είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές. Είστε καλά. Να χαρά, σας ευχαριστώ πολύ. Γίνεται βέβαια. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να δούμε και τον τρόπο που ζούμε σε όλο αυτό που ζούμε. Mm-hmm. Όπως έλεγα, επιτρέψετε να επαναλάβω και για τους ακροατές που δεν μας ακούσαν πολύ σύντομα. Mm-hmm. Το 1995 είχε γίνει εδώ στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Προέδρου του Ελληνογαλλικού Ινστιτούτου του Κατακουζινό μία πάρα πολύ ωραία ομιλία με καλεσμένο επίτιμο τον Καμί, τον μεγάλο φιλόσοφο, και συνομιλητές του ήταν ο Παπανούτσος, ο Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Θεοτοκάς, ο Τσάτσος, ο Κωνσταντίνος, μεγάλες μορφές του πνεύματος και της διανόησης της εποχής και με βασικό θέμα συζήτηση στο μέλλον του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ακόμα δεν είχε συγκροτηθεί βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως τη γνωρίζουμε, το 1957 έγινε αυτό. Και οι Έλληνες κυρίως ομιλητές εξέφραζαν κάποιες αμφιβολίες για το αν θα μπορούσε τελικά να είναι εφικτό αυτό το εγχείρημα και να πετύχει. Να και από τότε ήδη η προτεραιότητα ήταν το χρήμα και η τεχνολογία του ανθρώπου και όχι ο άνθρωπος. Ο Καμί είχε απαντήσει τότε ότι θα πετύχει μόνο εάν βασιστεί στο τρίπτυχο άνθρωπος, δημοκρατία, ελευθερία. Κάτι που φυσικά δεν έγινε. Και επειδή τότε ήταν ορμόμενοι για να οραματιστούν μια ενωμένη Ευρώπη από το ένστικτό τους να αποτραπεί η ναζιστική στηριωδία ξανά, αυτό ήταν το βασικό κίνητρό τους για να οδηγηθούν στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Εθνών, κρατών. Πρέπει να πούμε, γιατί αποδεικνύεται από αυτά που ζούμε σήμερα, ότι δυστυχώς η ναζιστική στηριωδία επαναλαμβάνεται. Ναι. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε φυσικά την κατάσταση όπως εξελίχθηκε, που οδήγησε σε απόλυτη κατοχή τη χώρα μας και βεβαίως και σε πάρα πολλές δυσχέρειες, όχι όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά εξίσου τραγικές στιγμές που βιώνουν και πάρα πολλοί άλλοι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, κύριε Κουπόπουλε, που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, ως μια νέα γυναίκα που μορφώθηκα, σπούδασα, έχω εργαστεί σε πολλές και διαφορετικές επαγγελματικές συνθήκες και επιμένω να μένω στην πατρίδα μου αυτή τη στιγμή, γιατί θέλω να την υπερασπιστώ και δεν την εγκαταλείπω, χωρίς βεβαίως να κατακρινώ όσους το έχουν κάνει, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του όρια. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι κάνει ο λαός μας. Δεν με ενδιαφέρει πια να κατακρίνω κανέναν ανίκανο, αδέξιο, αμοραλιστή, αριδίστα, κυβερνώντα, μνήμη, παλαιό ή καινούριους κλόνους που ετοιμάζουν τώρα, με τη βοήθεια βεβαίως και του συστήματος διεθνούς και εσωτερικού, να μας επιβάλλουν. Αυτό που με προβληματίζει και πραγματικά με αφήνει σοκαρισμένη είναι τι κάνει ο λαός μας, γιατί δεν αντιστά. Γιατί δεν θέλει να παραδεχτεί ότι είμαστε υποκατοχή και να λειτουργήσει έτσι όπως αρμόζει στον Έλληνα, γιατί το έχει αυτό το έντονο αντιστασιακό γονίδιο, το έχει. Να αντιδράσει με τέτοιο τρόπο που να πάρουμε επιτέλους πίσω την πατρίδα μας, να δουλέψουμε σκληρά για να βοηθήσουμε να συγκροτηθεί ξανά και η παραγωγή της και να οδηγήσουμε εμείς με τις πράξεις μας, το έργο μας και τη δράση μας στο να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες για να λάμψει ξανά ο ελληνικός πολιτισμός. Δεν είναι ανέφικτο. Έχουμε μείνει σοκαρισμένοι, είναι και αυτό κατανοητό σε ένα βαθμό, αλλά και αδρανείς και αδιάφοροι. Και όπως έγραψα πρόσφατα και σε ένα blog που συνεργάζομαι, γιατί ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Κουφόπουλε, είναι μέσα στο σπίτι μας θα βάζαμε ποτέ ανίκανους, τυχοδιώκτες, ανέτοιμους ανθρώπους να διαχειριστούν τα του οίκου μας ή να αναλάβουν την ανατροφή των παιδιών μας. Την πατρίδα μας, γιατί την εγκαταλείπουμε στα χέρια τέτοιων ανθρώπων? Και δεν αναφέρομαι, ξαναλέω, μόνο στην κυβέρνηση που δυστυχώς έχει οδηγήσει αυτή τη χώρα, αυτή την υπέροχη, στην απόλυτη καταστροφή. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς τους αστρού και άθλου κομματικού συστήματος που εμείς το διαιωνίζουμε. Εμείς με την ψήφο μας, με την ανοχή μας, με την πελατειακή μας σκέψη, με
το συμφέρον μας που μας καθοδηγεί πάντα και νομίζουμε ότι η πατρίδα είναι κάτι άλλο, λες και η πατρίδα δεν είναι το σπίτι μας, δεν είναι τα παιδιά μας, δεν είναι το μέλλον μας, είναι μια αφηρημένη έννοια. Λοιπόν, αυτή την πατρίδα εμείς την καταδικάσαμε. Και οι ελάχιστες φωνές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και μας δείχνουν το δρόμο και εκφράζονται πατριωτικά, τις έχουμε χαρακτηρίσει είτε γραφικές, είτε εθνικιστικές. Και βεβαίως υπάρχει εθνικισμός στη χώρα, ο Θεός να το κάνει, μακάρι να ήταν και ο εθνικισμός της Λεπέν, ούτε καν δεν είναι, αλλά υπάρχει και πατριωτισμός. Και όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, γιατί είστε μορφωμένος άνθρωπος, είναι άλλο να λες ότι είμαι εθνικιστής και άλλο να χαρακτηρίζεσαι πατριώτης. Είναι προφανές αυτό. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Ο εθνικιστής είναι ένας όρος που επικράτησε δεκαετία του 30 και προσδιορίζει εκείνους που είχαν ως πρώτο μέλημά τους το κυνήγι των κομμουνιστών στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Απλώς επειδή περιμένουν και άλλοι ακροατές. Συμπληρώνω βεβαίως και τελειώνω. Και ο Ντεγκόλ έχει πει κάτι πολύ καλό, ότι πατριώτης είναι αυτός που πάνω απ' όλα βάζει το καλό της πατρίδας του και αγωνίζεται για την πατρίδα του. Θέλω να συμπληρώσω ότι υπάρχει μια φωνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η μοναδική ίσως, που λέει την αλήθεια, και αυτός είναι ο κύριος Καζάκης. Μάλιστα. Ο κύριος Καζάκης έχει πει πάρα πολύ ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνουμε, αρκεί να ανοίξουμε τα αυτιά μας και να το καταλάβουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καταγγείλουμε το δημόσιο χρέος μέσω διεθνούς δικαίου, να επιτέλους να είμαστε εμείς αυτοί που θα έχουμε το δικό μας νόμισμα για να οδηγήσουμε στην ανασυγκρότηση της πατρίδας μας, να τιμωρήσουμε τους ενόχους που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Γεωργία, ευχαριστώ πολύ. Να αναθεωρήσουμε το σύνταγμά μας. Δεν έχω άλλη διαθέσιμο χρόνο. Να μάθουμε να ακούμε τους ανθρώπους που πρέπει και μας λένε την αλήθεια χωρίς φόβο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Κουκόπουλε. Ευχαριστώ. Στους 97,8 το αληθινό ραδιόφωνο.